Καλώς ήρθατε και πάλι στην Creos Digital. Σήμερα έχουμε το unboxing ενός budget combo πληκτρολόγιο ποντίκι από τη Motospeed. Το πληκτρολόγιο είναι το μηχανικό CK104 Inflictor και το ποντίκι είναι το Gaming V10 και τα δύο διαθέτουν RGB φωτισμό. Ας περάσουμε και στο εσωτερικό τους. Βλέπετε, έρχεται με τα φλουλεξάκια το προστατευμένο. Στιγμή λοιπόν της κρίσης. Για να το δούμε και από πιο κοντά. Το συγκεκριμένο που παρήγγειλα έρχεται με τους Red Temu switches. Okay. Από ό,τι καταλάβω ότι είναι πολύ αθόρυβο με τα Red Switches, για μηχανικό δηλαδή πληκτρολόγιο. Εδώ προσωπικά είμαι πολύ ευχαριστημένος. Φαίνεται αρκετά στιβαρό, δηλαδή ούτε καν που λυγίζει νιώθει τα χτυπήματα το πάνω αλουμίνιο που διαθέτει. Από κατασκευή και αισθητική πιστεύω είναι μια χαρά. Τίμη για τα 42 νομίζω ευρώ που έδωσα. Αυτό λοιπόν είναι το gaming mouse, το V10 της Motospeed. Για να το δούμε από κοντά. Όπως βλέπετε λοιπόν, χωράει μια χαρά σε ένα χέρι μεσαίο όπως και το δικό μου. Έχει έναν κλικ ήχο, αλλά όχι ενοχλητικό θα έλεγα. Βλέπουμε έχει δεξιά δύο διακόπτες μάκρο ρυθμιζόμενους, άλλους δύο στο επάνω μέρος, κάτω από το μέρος της ροδέλας. Μπορώ να πω ότι είναι σχετικά ελαφρύ. Εδώ βλέπετε το σημείο στο οποίο στηρίζεται ο αντίχειρας. Είναι καθαρά για δεξιόχειρες το ποντίκι. Δεν βρήκα κάποια έκδοση που να προορίζεται για αριστερόχειρες. Αυτή είναι μια φωτιζόμενη ένδειξη για τα DPI. Θα τη δούμε και με τα φώτα της. Όπως μπορείτε να δείτε, για μεγαλύτερη αντοχή το καλώδιο είναι πλεχτό. Πάμε να το δούμε και στον υπολογιστή. Μπορώ να πω ότι είμαι πολύ ευχαριστημένος από το μενού που έχει το πληκτρολόγιο για να ράζει στα εφέ, πατώντας κρατημένο το πλήκτρο του FN. Με το insert αλλάζοντας μενού, με το βελάκι του δεξιά και το αριστερά να αυξάνουν και να μειώνουν ταχύτητα αντίστοιχα, το βελάκι του πάνω να αυξάνει τη φωτεινότητα και του κάτω να τη χαμηλώνει, για να δούμε και κάποια άλλα εφέ. Μπορείτε βέβαια να το κρατήσετε και μονόχρωμο, να το αλλάξετε χρώμα με το delete, είπαμε. Okay. Υπάρχει ένα μενού έτοιμο για παιχνίδια, το οποίο αλλάζει φωτισμούς, π.χ. κρατώντας το πλήκτρο FN πάλι, το 1, το 2, το 3, το 4 και το 5 νομίζω. Μάλιστα.
Σου δίνει κάποια έτοιμα μενού. Ποιο το 4 είναι για το. Λόγω νομίζω. Για να δούμε, ναι. Και σου φωτίζει αντίστοιχα τα πλήκτρα που χρησιμοποιεί. Αντίστοιχα το ποντίκι έρχεται με μια εφαρμογή που κατεβάζει από το site τη Motorspeed και μπορεί να παραμετροποιήσει τα DPI, τα χρώματα, να συντομεύσει τα πλήκτρα και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Μπορώ να πω λοιπόν σε γενικές γραμμές ότι είμαι ευχαριστημένος και από τα δύο προϊόντα, ειδικά για την τιμή τους, σε τιμή που δεν ξεπερνάει δηλαδή τα 70 ευρώ. Όσον αφορά το πληκτρολόγιο, έχει πολύ όμορφο φωτισμό, φαίνεται ανθεκτική η πλευρά του, η μεταλλική πάνω. Τα ίδια τα πλήκτρα φαίνονται αρκετά καλά, δηλαδή δεν με προβλημάτισαν καθόλου στο ότι μπορεί να είναι λεπτά ή οτιδήποτε. Είναι αθόρυβα όπως τα περίμενα. Γι' αυτό πήρα τα red και όχι τα blue που κάνουν ένα κλίκι ήχο στη μέση. Το ποντίκι αντίστοιχα πολύ βολικό στο χέρι, 150 γραμμάρια για όσους τους ενδιαφέρει, ζυγίζει. Έχει μόνο αυτή τη λωρίδα που κάποιος μπορεί να τους ενοχλεί, το ακούγει σε άλλα βίντεο στο ίντερνετ. Πολύ ευχαριστημένος πάντως και για τον αντίχειρα, πολύ ωραία η λαβή. Αν σκεφτεί κανείς ότι το ποντίκι το πήρα με 20 ευρώ και ότι με 15 περίπου ευρώ αγοράζει ένα generic ποντίκι, ας πούμε, 10-15 ευρώ, άξιζε πιστεύω η αγορά και για τα εφέ και για την εργονομία και για το βάρος. Αυτά λοιπόν για το συγκεκριμένο κόμπο. Αν σας άρεσε το βίντεο κάντε like. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!